συγχρόνιση που είχε ο Δαβίδ, έχει και ο Άγιος Κωνσταντίνος, καθώς την εποχή της βασιλείας του λίγο πριν, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία κυβερνάται από τέσσερις κάποτες και αυτός την υπολογία του με την πολιτική του, με την πολεμική του δύναμη και την χρόνισή του καταφέρνει να γίνει ο μόνος κυρίαρχος και να ενώσει την Δυτική και Ανατολική Αυτοκρατορία, την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, και όχι μόνο αυτό, αλλά να γίνει, όπως πει ο Δαβίδ, ο θεμελιωτής μιας νέας αυτοκρατορίας, της Βυζαντινής, η οποία έπελε να διανάψει μέσα στο ιστορικό γίνεσθε επί μία χιλιετία, χρονικό διάστημα από το οποίο καμιά άλλη αυτοκρατορία δεν κατάφερε μέχρι σήμερα να εκταθεί μέχρι σήμερα. Να λοιπόν, που έχει δίκιο ο ποιητής μου που παρομοιάζει την χρόνηση του Δαβίδ με την χρόνηση του Αγίου Κωνσταντίνου. Αλλά επίσης παρομοιάζει την σοφία του Αγίου Κωνσταντίνου με τη σοφία του Σολομών. Ο Σολομών ήταν ένας ο διάδοχος του Δαβίδ και κυβέρνησε ένα κράτος το οποίο του είχε ετοιμάσει έτσι που είχε ο Δαβίδ. Και κυβέρνησε με σοφία. Έτσι όπως μας αναφέρουν τα βιβλία των βασιλιών της Παλαιάς Διαθήκης, ήταν ο βασιλιάς εκείνος ο οποίος έφτιαξε νόμους για τον λαό του, έλυνε τις διαφορές που είχαν οι συμπατριώτες του και χωρίς να κάνει κανένα πόλεμο σχεδόν, κατάφερε να κρατήσει ενωμένο το βασίλειο του παρέδωσε στο κέντρο του ο πατέρας του ο Δαβίδ. Απ' την άλλη καρδιά, η σοφία του Αγίου Κωνσταντίνου φαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο πρώτα απ' όλα αντελήφθηκε ότι έπρεπε να μεταφέρει την έδρα του Ρωμαϊκού κράτους από την Ρώμη στον χώρο του Βυζαντίου, εκεί όπου πια θα ανοιγόταν η καινούργη δρόμη για να πάρει νέα ζωή αυτή η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, έστω και αν θα γίνονται οι Βυζαντινοί. Στον χώρο του Βυζαντίου, εκεί που έστησε την Κωνσταντινούπολη, όπου ενώνονται δύο ήθη, η Ευρώπη και η Ασία. Και με τον τρόπο αυτό απέδειξε τη σοφία του, καθώς, όπως είπα πριν, κατάφερε με την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης να δημιουργήσει και μια αυτοκρατορία που έταξε μέσα στην ιστορία και την διαφορά. Ο ποιητής όμως προσθέτει κάτι άλλο εκτός από την φρόνηση του Δαβίδ και τη σοφία του Σολομώνος ότι κοσμεί τον Άγιο Κωνσταντίνο. Η ομολογία των Αγίων Αποστόλων. Οι Άγιοι Απόστολοι είναι οι μαθητές του Χριστού που σπέβδουν μετά την Αναστασή του να αποδοθούν σε ολόκληρη την Οικουμένη και να ομολογήσουν αυτά τα οποία έζησαν, αυτά τα οποία είδαν. Να ομολογήσουν ότι ο Θεός, ο Λόγος, γίνεται άνθρωπος όμοιος με εμάς και μας δίνει τη δυνατότητα της επανασύνδεσής μας με τον Θεό, τον Τριαδικό. Και με αυτόν τον τρόπο καθίσταται ο Χριστός η κλίμακα, ο ενδιάμεσος ανάμεσα στον Θεό τον αόρατο και στους ορατούς ανθρώπους, γιατί στο πρόσωπό του συνδέονται οι δύο φύσεις, η θεϊκή και η ανθρωπίνη. Και ο Άγιος Κωνσταντίνος έδωσε την δικιά του αγωγή. Παρόλο που πάλεψε πάρα πολύ στο να μεταλήξει στην ορθή διδασκαλία, επειδή τον χρόνο, στα χρόνια της βασιλείας του διαμάχοντο στον χώρο της Εκκλησίας οι Ιερεινοί και τους Ορθοδόξους, όμως με τη σύγκριση της Συνόδου της Νικαίας του 325 συγκαλεί ο ίδιος ο Κάρτας τη Σύνοδο της Νικαίας, δίνει την ευκαιρία στους Ορθόδοξους Επισκόπους να διατυπώσουν το δόγμα της θεότητος του Ιησού Χριστού και με αυτόν τον τρόπο να θεμελιώσουν την Εκκλησία του Χριστού. Έτσι λοιπόν έχει δίκιο ο ποιητής που στολίζει απόψε
πατρία έχουν πολλά να πούν και στις δικές μας μέρες. Ας μην μείνουμε απόψε μόνο απλοί θεατές και προσκυνητές στον χώρο του Ναού του Αγίου. Ας θελήσουμε να μαθάμε κάτι από την πρόνησή του, από την σοφία του και από την ομολογία. Στις δύσκολες μέρες που περνάμε για την πατρίδα μας, αλλά και τον καθένα από εμάς, και φρόνηση χρειαζόμαστε για τις οικογένειές μας, και σοφία, αλλά και ομολογία. Και εμείς πίστη μας προς τον Χριστό, αλλά και ομολογία των αδελφών μας. Έτσι με αυτόν τον τρόπο, με την ομολογία, με τη σοφία και την φρόνηση, θα μπορέσουμε να βγούμε από την στενοβό και με τις ευχές του Αγίου Κωνσταντίνου που θα αναπτύξουμε σήμερα στην Εκκλησία και με τις προσευχές του Αγίου Κωνσταντίνου. Να δώσει στην πατρίδα μας και στον καθένα από εμάς την δυνατότητα να ξανακερδίσουμε αυτό το οποίο είναι. Είναι πολύ.